Ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας από την επικαιρότητα και από το μείζον θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Προημερών η Αυγή δημοσίευσε ένα άρθρο, το οποίο μάλιστα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και στο διαδίκτυο, αλλά δημοσιεύτηκε και στον Ξένο Τύπο, στο οποίο έλεγε ότι έχει στηθεί ένας μηχανισμός εδώ και καιρό, υποκλέπτοντας και μοντάροντας τηλεφωνικές συνομιλίες με στόχο προβοκάτσια κατά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κατά του ΚΚΕ και της Αδερφίας, με στόχο, εισαγωγικά, να χτυπηθεί η αριστερή βία, εισαγωγικά. Επίσης είχαμε το πρωτοσέλιδο άρθρο του πρώτου θέματος, που μέχρι πρώτην ως τουλάχιστον ήταν η ημιεπίσημη εφημερίδα της Χρυσής Αυγής, το οποίο προσπαθούσε να εμπλέξει βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε ενέργειες βίες. Χτες ο Αλέξης Τσίπρας άφησε να εννοηθεί ότι βλέπει κάποιες προβοκάτσεις ενδεχομένως στην υπόθεση που κινεί η αστυνομία και η κυβέρνηση τις Σκουριές και τη Μαρφίν. Θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το πραγματικό βάθος αυτών των υποθέσεων. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών είναι μία υπόθεση που παραμένει ανοιχτή στην Ελλάδα. Ουδείς δικαιούται να προσποιείται ότι κατακτήθηκε η διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών σε μια χώρα στην οποία διαδοχικά σκάνδαλα υποκλοπών μαστίζουν την ιστορία μας από τη δεκαετία του 90 μέχρι τη δεκαετία του 2000, οπότε και είχαμε την πολύ γνωστή υπόθεση που από τη δικαιοσύνη έχει χαρακτηριστεί υπόθεση απόπειρας κατασκοπίας, δηλαδή βαρύτατου αδικήματος σε βάρος του πολιτεύματος και σε βάρος της χώρας. Θύματα της υπόθεσης αυτής ήταν τα πλέον υψηλά ιστάμενα κυβερνητικά στελέχη, ο τότε πρωθυπουργός ο κύριος Καραμανλής, υπουργοί, αλλά και πάμπολοι πολίτες. Και θύμα της υπόθεσης αυτής βεβαίως ήταν και ο Κώστας Τσαλικίδης, η δολοφονία του οποίου σκηνοθετήθηκε ως αυτοκτονία και καταχωνιάστηκε σε κάποια εισαγγελικά συρτάρια για πολλούς μήνες, όπως θυμάσαι, Άγγελε. Επομένως, ουδείς δικαιούται να διατυμπανίζει ότι στη χώρα μας δεν γίνονται υποκλοπές. Ταυτόχρονα, ουδείς δικαιούται να προσποιείται ότι είναι αθώες αυτού του τύπου οι διαρροές υποτιθέμενων πορισμάτων ή προϊόντων υποκλοπής που τελικά στοχεύουν να σπηλώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την αντιπολίτευση εν γέννη και θα έλεγα ακόμη κάθε μαχόμενη και αντιστεκόμενη φωνή, κάθε αγωνιζόμενη κοινωνική συλλογικότητα που στο όνομα όλου του λαού δίνει πραγματικούς αγώνες αποκατάστασης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των κεκτημένων δεκαετιών, τα οποία σαρώνονται και ισοπεδώνονται από αυτήν την αδίστακτη διακυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτή η απάντηση με φέρνει στο επόμενο ερώτημα, που είναι, κοντά να το πω, ποιος φυλάει τους φύλαγες. Δηλαδή, ποιος ελέγχει τους μηχανισμούς των νόμιμων τηλεφωνικών υποκλοπών, από την ΕΕΠ ας πούμε. Και αλήθεια, η ερώτηση εμπεριέχει και το ερώτημα, τι σημαίνει νόμιμη τηλεφωνική υποκλοπή. Και το ρωτάω γιατί δεν είναι μόνο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που ανέφερες, που είναι το πιο χοντρό βέβαια, ήταν και ο Μαϊμαράκης ακόμα που παρακολουθούσαν. Και η Παπαρίγα έχει πει ότι παρακολουθούν, ο Αλέκος Αλαβάνη στο παρελθόν και μη κόσμος. Άρα, ποιος ελέγχει αυτούς τους μηχανισμούς, ιδιαίτερα όταν βουίζει το σύμπαν ότι κυκλοφορούν βαλιτζάκια παρακολούθησης ανεξέλεγκτα, χωρίς κανέναν έλεγχο από τους μηχανισμούς του κοινοβουλίου. Άρα, τι κάνουμε, πώς απαντάμε θεσμικά, ποιος ελέγχει και πώς το ελέγχει. Από το 2008, η ΕΕΠ με νόμο του Προκόπη Παυλόπουλου έχει τεθεί υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι ο διοικητής της ΕΕΠ λογοδοτεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δυστυχώς, από την θεσμοθέτηση αυτού του μέτρου, ο μόνος διοικητής της ΕΕΠ ο οποίος έχει εμφανιστεί σε αυτό το πλαίσιο ήταν ο κύριος Μπίκας, γνωστός από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ, που όταν πρωτοδιορίστηκε από την κυβέρνηση Παπανδρέου διοικητής της ΕΕΠ, εμφανίστηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε μια πανηγυρικού τύπου, μάλλον θα τη χαρακτήριζα εγώ, συνεδρίαση. Δεν ασκεί
η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που της δίνει ο νόμος το δικαίωμα και την υποχρέωση να ασκεί. Και πρέπει εδώ να πούμε και πρέπει να το μάθουν οι πολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι συμμετέχουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας σε όλη αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο έχουμε κατ' επανάληψη ζητήσει να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο νυν διοικητής της ΕΥΠ, ο κύριος Δραβίλας. Αυτό το αίτημά μας έγινε δεκτό μόλις πριν από λίγες μέρες, μετά από την αφόρητη, θα έλεγα, πίεση που ασκήθηκε από πλευράς της κοινής γνώμης. Ήταν όμως εξαιρετικά εφεκτική και παρελκυστική η στάση ιδιαίτερα του Προέδρου της Επιτροπής, του κυρίου Νεράτζη, ο οποίος, θα μου επιτρέψει στην εκτίμηση, φοβόταν ότι θα ρωτούσαμε τον κύριο Δραβίλα για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, την οποία αποδεδειγμένα γνώριζε, όπως έχουν καταθέσει πλήστοι μάρτυρες. Και έτσι μετετίθετο διαρκώς η κλήτευση του κυρίου Δραβίλα. Ποιος ελέγχει τους φύλακες? Το είπες πολύ σωστά. Το είπες πολύ σωστά. Και ποιος ελέγχει, εγώ θα έλεγα εν είδη ρητορικού ερωτήματος, και πώς διακινείται και πώς χρησιμοποιείται το όποιο προϊόν των παρακολουθήσεων. Δεν υπάρχουν, Άγγελε, νόμιμες παρακολουθήσεις που να εκτείνονται επί παντός του επιστητού και επί πάσης φύσεως περιεχομένου σε επίπεδο επικοινωνιών. Και είναι μία ανησυχία, είναι μία αγωνία το να μην φτάσουμε να έχουμε, αν ήδη δεν έχουμε, ένα εκβιαζόμενο πολιτικό προσωπικό κατά του οποίου χρησιμοποιείται το περιεχόμενο των επικοινωνιών του. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι προσωπικά δεν έχω καθόλου πιστεί από αυτό που είπαν οι υπουργοί της κυβέρνησης Καραμανλή όταν εκλήθησαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ότι δηλαδή στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες δεν αποκάλυψαν κανένα απόρριτο, ότι δεν αναφέρθηκαν σε οτιδήποτε που να αποτελεί, αν θέλεις, μυστικό, εμπιστευτική πληροφορία. Και επειδή έχω αυτήν την καχυποψία, επειδή θεωρώ ότι δεν είναι ειλικρινείς αυτές οι τοποθετήσεις και επειδή αποδεδειγμένα όχι μόνο η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες έχουν καταστεί και καθίστανται αντικείμενο παρακολουθήσεων. Είναι πολύ νοπές οι αποκαλύψεις της υπόθεσης Snowden, έτσι, όπου και η ελληνική πρεσβεία και η ελληνική αντιπροσωπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ετέθη υπό παρακολούθηση, όπως επίσης η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κάποιοι να διαβεβαιώνουν ότι για τίποτα δεν πρέπει να ανησυχούμε και όλα είναι διασφαλισμένα. Αναφέρομαι στον κύριο Δένδια, βέβαια. Σαφές. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς θα έβλεπε έναν δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, ας πούμε, αυτό το μηχανισμό, τι θα σήμαινε για εσάς και τι νόμο θα θέλατε να καταθέσετε για αυτήν την ιστορία, ή αν έχετε καταθέσει κιόλας? Εμείς έχουμε κατ' επανάληψη επισημάνει ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρριτο των επικοινωνιών, της αρχής διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών, της ΑΔΑΕ, η οποία έχει υπάρξει και αμήλικτη στην περίπτωση των υποκλοπών μέσω της Vodafone. Και θα μου επιτρέψεις να παρατηρήσω ότι είναι απορίας άξιων πως ενώ κατά της Vodafone εκκρεμεί πρόστιμο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τις παρακολουθήσεις, για τις υποκλοπές, ο πρωθυπουργός της χώρας συναντιέται με τον επικεφαλής της Vodafone 2 φορές τους τελευταίους μήνες σε επιχειρηματικού περιβλήματος συζητήσεις και γίνονται εν συνεχεία πανηγυρικές δηλώσεις έξω από το Μαξίμου από τους εκπροσώπους μιας εταιρείας η οποία είναι οφειλέτης του ελληνικού δημοσίου. Αυτά όλα έχουν ως μη χρηστής διακυβέρνησης και δεν μπορεί να συνεχίσουν να συμβαίνουν. Πρέπει να αναβαθμιστεί η ΑΔΑΕ και πρέπει επίσης η ΕΥΠ να σταματήσει να είναι το τσιφλίκι του κάθε προνομιακού συνομιλητή, συμβούλου, παλαιόθεν φίλου του κάθε πρωθυπουργού ή του αδερφού του.
Απλώς επειδή το θέμα των τηλεφωνικών υπολογών σχετίζεται με κάποιο τρόπο, άμεσα μάλλον, με την Χρυσή Αυγή, την υπόθεση Χρυσής Αυγής, η κυβέρνηση, δηλαδή ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία, κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δείχνει απροθυμία στην αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Και ως επιχείρημα αναφέρουν την περίπτωση της διακοπής της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις καταρχάς πόσο απρόθυμος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιμετώπιση, νομική εννοώ, αντιμετώπιση Χρυσής Αυγής, και το δεύτερο, γιατί φέρατε αντιρρήσεις και μάλιστα καταθέσατε στη Βουλή τροπολογία για το ζήτημα της χρηματοδότησης Χρυσής Αυγής. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι είναι ο πλέον αξιόπιστος πολιτικός φορέας στην πάλι, στην αταλάντευτη μάχη κατά του ρατσισμού, κατά του ναζισμού και κατά των εκφραστών του, μεταξύ των οποίων η πλέον αντιπροσωπευτική των οποίων είναι η Χρυσή Αυγή. Άρα αυτή η απόπειρα της κυβέρνησης να μας εμφανίσει περίπου ως υπερασπιστές της Χρυσής Αυγής είναι τουλάχιστον κομική, αν όχι τραγική, και δείχνει το βαθμό απόγνωσης μιας κυβέρνησης η οποία έθαλψε και υπέθαλψε και τη Χρυσή Αυγή και το ρατσισμό και τις ναζιστικές εκδηλώσεις. Στην Βουλή κατατέθηκαν οι 44 ερωτήσεις βουλευτών μας ξανά και ξανά για ρατσιστικά εγκλήματα, για ναζιστικές εκδηλώσεις που συνδέονταν με τη Χρυσή Αυγή. Και στη Βουλή κατετίθεντο οι εφεκτικές και παρελκυστικές και αμήχανες απαντήσεις του Υπουργού του κυρίου Δένδια. Στην Εισαγγελία κατατέθηκαν ξανά και ξανά από τους βουλευτές μας καταγγελίες και δόθηκαν καταθέσεις σε περιπτώσεις εγκλημάτων που παραπέμπονταν με ευθύνη και της δικαιοσύνης στις ελληνικές καλένδες. Άρα θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας στην φαρέτρα του αυτήν την συνέπεια και αυτήν την αξιοπιστία και αυτούς τους αγώνες, νομιμοποιείται αλλά και υποχρεούται να ανησυχεί όταν παρακολουθεί την κυβέρνηση να δράτεται της ευκαιρίας, όταν η κοινωνία είναι δεκτική στην πάταξη της Χρυσής Αυγής, για να δημιουργήσει ρήγματα και αν θέλετε τρύπες στο κράτος δικαίου, στις δημοκρατικές εγγυήσεις και στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Εδώ πώς γίνεται δηλαδή με το συγκεκριμένο νόμο της... Δεν είναι ένδειξη δημοκρατικής λειτουργίας να φτάνουμε στο σημείο να γίνονται εκτός κοινοβουλευτικής λειτουργίας και εκτός δικαστικής εξουσίας συλλήψεις, έρευνες από την αντιτρομοκρατική στη Βουλή ή να θεσπίζονται ad hoc διατάξεις έξω και πέρα από το κοινοβουλευτικό πλαίσιο για την άρση χρηματοδότησης όχι της Χρυσής Αυγής, όχι εγκληματικής οργάνωσης, αλλά γενικώς πολιτικών κομμάτων και μάλιστα με την εισαγωγή τεκμηρίων συλλογικής ευθύνης. Αυτά όλα ο ΣΥΡΙΖΑ τα βλέπει με ευθύνη, οφείλει να επισημάνει ότι είναι μια εκμεταλλευτική συμπεριφορά της κυβέρνησης που προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και προηγούμενα, και γι' αυτό το λόγο εμείς τοποθετούμαστε ξεκάθαρα λέγοντας ότι ό,τι αποτελεί εγκληματική συμπεριφορά έπρεπε προπολού να έχει αντιμετωπιστεί πρώτα απ' όλα από τη δικαιοσύνη. Οι δολοφονίες που είχε κάνει μέχρι τώρα η Χρυσή Αυγή, 4 μετανάστες τουλάχιστον έχει σκοτώσει. Χρειάστηκε να σκοτωθεί ένας Έλληνας. Ακριβώς, και το χειρότερο, Άγγελε, είναι ότι την μεθεπομένη της προτελευταίας δολοφονίας στα Πετράλωνα του Πακιστανού συνανθρώπου μας, δύο μέρες μετά ο κύριος Δένδιας βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα σε μετάβαση στην νομιμότητα. Ναι, μπράβο. Και τρεις μέρες μετά είπε ότι στην χώρα μας δεν είναι η άκρα δεξιά η πηγή της βίας, αλλά είναι η άκρα αριστερά. Άρα οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν έχω καταλάβει καλά, είναι ότι
η διακοπή της χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής πρέπει να γίνει με κανόνες δικαίου και κάτω από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου και των Δημοκρατικών Κομμάτων. Πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις δημοκρατικής λειτουργίας, έλεγχος του Κοινοβουλίου, αυξημένη πλειοψηφία και φυσικά να υπάρχει και μία προχωρημένη και όριμη δικαστική παραγγελία. Δικαστική, μάλλον ένα προχωρημένο και όριμο δικαστικό πόρισμα. Δεν μπορεί επί τη βάση απλής δίωξης να εξάγονται τεκμήρια. Γιατί, να το πούμε απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος, υπάρχει αυτή τη στιγμή το πλαίσιο στο βαθμό που κρίνεται ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση και να γίνει κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων και να γίνει πάγωμα των λογαριασμών. Υπάρχουν οι διατάξεις για την αρχή κατά του ξεπλήματος που επιτρέπουν μείζονες παρεμβάσεις στα περιουσιακά στοιχεία. Το ότι η κυβέρνηση λοιπόν δράτεται της ευκαιρίας να φέρει διατάξεις για τα κόμματα είναι κάτι που εμείς το βλέπουμε με καχυποψία και στο οποίο δεν ενδίδουμε αβασάνιστα. Η κυβέρνηση την όλη τη συντακτική απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ την εντάσσει στη λογική των δύο άκρων. Θα ήθελα να μου πεις πώς κρίνεις αυτή την τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η τακτική του διμέτωπου αγώνα κατά των δύο άκρων για την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τι κινδύνους κρύβει για την ίδια τη Δημοκρατία, αν κρύβει κάποιους κινδύνους. Πρόκειται περί ανιστόρητης, προκλητικής και προβοκατόρικης θεωρίας. Δεν είναι τυχαίο το ποιοι την αναπτύσσουν, οι πιο ακραίοι. Οι πιο ακραίοι εκ των συμβούλων και εκ του περιβάλλοντος του κυρίου Σαμαρά και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς που έχει δείξει πού κατατάσσεται. Από το δεκαετία του 90. Στο πολιτικό μας φάσμα και ας θυμίσουμε ότι δεν τον κατατάσσουμε τώρα εμείς εκεί. Τον κατέταξε ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Νίλς Μούσνιεκς, ο οποίος καταγράφοντας ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην τροφοδότηση και στην γιγάντωση του ρατσισμού στη χώρα μας, αναφέρθηκε στις δηλώσεις πολιτικών προσώπων και πολιτικών ηγετών, οι οποίοι όχι μόνο δεν παίρνουν αποστάσεις και δεν καταδικάζουν απερίφραστα αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά τις τροφοδοτούν. Και αναφέρει δύο παραδείγματα. Το ένα είναι του Πρωθυπουργού στην ομιλία του πέρσι τον Νοέμβρη, τον Νοέμβρη του 12, κατά την οποία μίλησε για ανακατάληψη των πόλεων. Και το δεύτερο παράδειγμα που αναφέρει είναι το παράδειγμα του κυρίου Δένδη, ο οποίος όταν εξήγηλε αυτό το φρικιαστικό πρόγραμμα των Ξένιο Δία, μίλησε για έφοδο, για εισβολή στην χώρα μας, η οποία συγκρίνεται με την κάθοδο των δωρεέων. Δεν το ξέρω αυτό. Σοβαρή παιδική γράμμα. Αυτά λοιπόν τα αρμόδια όργανα των διεθνών οργανισμών απέναντι στους οποίους έχουμε διεθνείς υποχρεώσεις, γιατί και αυτά είναι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας μας, τα κατατάσσουν σε πολιτικές συμπεριφορές που τροφοδοτούν το ρατσισμό. Και υπ' αυτήν την έννοια θα έλεγα ότι νομιμοποιούμε να πω ότι πρόκειται για ακραίες συμπεριφορές. Δεν νομιμοποιούνται να παριστάνουν το κέντρο, δεν νομιμοποιούνται να παριστάνουν, αν θέλεις, την πολιτική μετριοπάθεια. Εκείνοι οι οποίοι μιλούν με τόσο εμπριστικά λόγια, απευθυνόμενοι στον ελληνικό λαό, δεν νομιμοποιούνται να παριστάνουν τους μετριοπαθείς, εκείνοι οι οποίοι με τον πιο κοινικό τρόπο και με την πιο αδίστακτη προσέγγιση σαρώνουν και αλώνουν δικαιώματα και κεκτημένα δεκαετιών. Δεν δικαιούται να παριστάνει το κέντρο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ουσιαστικά έχει καθόλου το τελευταίο διάστημα μεθοδεύσει τις πιο ακραίες ρυθμίσεις, αντιλαϊκές, αντικοινωνικές και θα έλεγα και λέω άκρος αντιδημοκρατικές. Αλλάζοντας το λίγο θέμα, θεματολογία και πηγαίνοντας σε ζητήματα που τα ξέρεις πολύ καλά. Να μιλήσουμε δηλαδή για ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής κρατικού μηχανισμού με τα πρώην κόμματα εξουσίας που ήταν
η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε μόνο αποτυχία του success story στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και πλήρη αποτυχία στο επίπεδο των θεσμών και της διαφάνειας. Διαβάζω εδώ μια έκθεση βόμβα, κατά τη γνώμη μου, της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι κρατικός θεσμός, από ό,τι ξέρω, από το 2010. Αν δεν κάνω, τότε ιδρύθηκε. Είναι η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου. Άρα Υπουργείο είναι κρατικός θεσμός. Είναι επίσημος. Ότι η διαφθορά κοστίζει στη χώρα 12 δισεκατομμύρια ετησίως. Και μάλιστα στην έκθεση γίνεται λόγος για offshore που υπερτιμολογούν, για εικονικά και πλαστά τιμολόγια, για λαθρεμπόρια καυσίμων και τσιγάρων, την ίδια στιγμή που γίνονται περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Τι κάνει η κυβέρνηση για όλα αυτά? Ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί. Δηλαδή τίποτα. Ό,τι μπορεί για όλα αυτά. Στα σοβαρά όμως τώρα, αυτό που λέει αυτή η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Λέει ότι είναι τέτοιου επίπεδου οι απώλειες λόγω της διαφθοράς ετησίως, ώστε αν είχαν ελεγχθεί και αποτραπεί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει. Α, τόσο καλά. Και σίγουρα, λέει, δεν θα είχαν ληφθεί τα μέτρα εκείνα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις που έχουν φέρει την κοινωνία σε αυτό το αδιέξοδο. Είναι σημαντική η έκθεση, είναι σημαντικό να πούμε, κατά την δική μου εκτίμηση, είναι και μετριοπαθείς αυτοί οι υπολογισμοί. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για success story όταν τη χρονιά μόνο που μας πέρασε, δεν θα μιλήσω για τις 4.000 αυτοκτονίες, που κάθε μία είναι και ένα δράμα, μια τραγωδία. Θα μιλήσω για 4 περιπτώσεις που έπρεπε να έχουν συγκλονίσει την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση. Έπρεπε να την έχουν υποχρεώσει να διεκδικεί ανυποχώρητα. Είναι τα παιδιά στη Λάρισα που πέθαναν, 20-21 ετών παιδιά, το Μάρτιο, από τις αναθυμιάσεις μαγκαλιού, προσπαθώντας να ζεσταθούν. Είναι το παιδί το 18χρονο, 19χρονο, που χάσε τη ζωή του γιατί δεν είχε 1,40 να πληρώσει το εισιτήριο τον Αύγουστο. Είναι η εργαζόμενη απολυμένη στην ΕΡΤ που έδωσε τέλος στη ζωή της πριν από λίγες μέρες. Και είναι βέβαια και ο Παύλος Φίσας, ο πιο πρόσφατος νεκρός από την άνανδρη τελευταία επίθεση της Χρυσής Αυγής. Θα έλεγα ότι όλα αυτά δεν μπορεί να μην τα βάλουμε στο ισοζύγιο με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, δεν μπορεί να μην ζητήσουμε ευθύνες και δεν μπορεί να μην δούμε πόσο ναζιάρικα κλείνει το μάτι η κυβέρνηση στη διαφθορά και τη διαπλοκή, πόσο ανέμελα αφήνει να γιγαντώνεται και να δασώνεται η διαφθορά και η διαπλοκή στη χώρα μας. Και μιας και μίλησες, Άγγελέ μου, και έκανες αυτήν την αναφορά στις εταιρείες και στις offshore, πόσων υπουργών και πόσων κυβερνητικών συμβούλων και πόσων βουλευτών οι συγγενείς, δημιουργώντας εταιρείες και offshore εταιρείες, εισπράττουν αφιδώς δημόσιο χρήμα. Έχουμε κάνει ερώτηση και μένει αναπάντητη. Έχουμε κάνει ερώτηση στον Υπουργό Υγείας, 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για το 500.000 ευρώ περίπου που εκταμιεύεται σε δόσεις σε όλο αυτό το διάστημα στη σύμπραξη 2 εταιριών που ανήκουν στην οικογένεια του κυρίου Στουρνάρα, τη σύζυγο και το σύμπαν για αυτήν την ιστορία. Τη σύζυγο και τις κόρες του και στην οικογένεια του κυρίου Βαρβιτσιώτη, τον αδελφό του. Στην εταιρεία, μάλιστα την τελευταία, συμμετέχει και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού ή συμμετείχε και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Ήταν σίγουρα στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο ο γνωστός από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν μπορεί την ώρα που δεν έχει ο κόσμος να αγοράσει φάρμακα για να παλέψει τον καρκίνο, την ώρα που ο κύριος Γεωργιάδης έρχεται να φέρει χαράτσι στα νοσοκομεία για κάθε είσοδο, την ίδια ώρα να χορηγούνται τέτοιου είδους αμύθιτα ποσά για τι πράγμα, για εκστρατεία επικοινωνιακή κατά της πολυφαρμακίας. Ας έρθουμε τώρα και στις συγκεκριμένες υποθέσεις, τις οποίες έχει επιληφθεί συστηματικά, όπως είναι η υπόθεση της Λίζας Λαγκάρντ. Διαβάζω πάλι ότι σύμφωνα με καταγγελία της ανανεωτικής συνδικαλιστικής κίνησης εφοριακών,
ο έλεγχος της λίστας Lagarde αλλά και των ακινήτων του Λονδίνου και άλλων σημαντικών υποθέσεων οικονομικής διαπλοκής και διαφθοράς αφαιρούνται από το ΣΔΟΕ, από το Σώμα δηλαδή δίωση οικονομικού εγκλήματος. Τι σημαίνει αυτό? Κάναμε πριν από λίγες μέρες, καταθέσαμε ερώτηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό ακριβώς το θέμα. Γιατί ουσιαστικά έχουμε μία ομολογία της κυβέρνησης ότι βαίνουν προς παραγραφή αυτές οι υποθέσεις. Είναι κάτι το οποίο οι βουλευτές που συμμετείχαμε στην Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης για τη λίστα Lagarde το είχαμε επισημάνει, είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ νωρίτερα. Κατά την άποψή μου είναι επιδιωκόμενη η παραγραφή αυτή και το λέω και το τεκμηριώνω γιατί σε όλη αυτή τη διαδρομή, Άγγελε, έχουν γίνει 2 ή 3 απόπειρες νομοθετικών ρυθμίσεων ad hoc που τελικά θα έδιναν ασυλία στους ελεγχομένους για την λίστα Lagarde και για τις άλλες λίστες. Είναι λοιπόν υποκριτική αυτή η αντίδραση του Υπουργείου που λέει ότι όλα βαίνουν καλώς και κακώς αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι επιβεβαιωτική των ανησυχιών μας η τροπολογία που κατατίθεται τώρα για παράταση της παραγραφής, αλλά θα σου έλεγα ότι δεν είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αγωνιά σε ποιο κενό χρόνου, σε ποια ευκαιρία μία κυβέρνηση η οποία παραφυλάει και καραδοκεί θα φέρει αεροπλανικό τροπολογίες που ευνοούν εκείνους που πρέπει φορολογικά να ελέγχονται. Η άλλη υπόθεση που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο, η υπόθεση της Siemens, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Είναι πολύ επίκαιρη η ερώτησή σου. Να σου θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή και λίγο νωρίτερα προσπάθησε το Υπουργείο Οικονομικών να φέρει από τη Βουλή ρύθμιση με την οποία θα νομιμοποιείται μια άκυρη σύμβαση, η σύμβαση εξοδικαστικού συμβιβασμού με τη Siemens. Μια σύμβαση που συνιστά αυτοτελώς σκάνδαλο, γιατί ουσιαστικά δίνει πιστοποιητικά χρηστής λειτουργίας στη Siemens, περιέχει παραίτηση του ελληνικού δημοσίου από αξιώσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό στο οποίο έχει αποτιμηθεί η ζημιά. Έτσι. Και πρόκειται για το ομόφωνο πόρισμα της προηγούμενης Βουλής. Δεν είναι εκτίμηση ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, πρέπει να μας πει η κυβέρνηση τι έχει γίνει σχετικά με την υπόθεση αυτή. Πρέπει να ελεγχθεί, είχαμε κάνει σχετικές ερωτήσεις και θα τις επαναφέρουμε, πρέπει να ελεγχθεί ποιες είναι όλες αυτές οι συμβάσεις που επιχειρείται να ξεπληθούν μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του συμβιβασμού με τη Siemens. Πρέπει να ελεγχθεί τι κάνει το ελληνικό δημόσιο στις ποινικές υποθέσεις και στις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά πολιτικών προσώπων για την υπόθεση Siemens. Και βέβαια, για να έρθουμε και στο ΣΔΟΕ, πρέπει να ελεγχθεί τι γίνεται με τα ταμεία των κομμάτων στα οποία συνομολογημένα πήγαιναν μαύρα χρήματα από τα μαύρα ταμεία της Siemens. Είναι τα ταμεία του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Και πρέπει να απαντήσουν και τα κόμματα αυτά και η δικαιοσύνη τι συμβαίνει. Όπως πρέπει να απαντήσουν, για να δώσουμε και μια εικόνα της διαρκώς επιτηδευόμενης και επιτηδευμένης συγκάλυψης, πρέπει να απαντήσουν γιατί δώσανε με τροπολογία, ντροπολογία, ασυλία στους τραπεζικούς εκείνους που χορήγησαν δάνεια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή και στα κόμματα. Γιατί χρησιμοποιούν τη Βουλή ως πλυντήριο των ανομιμάτων τους? Ωραίο ερώτημα και αυτό μας φέρνει στην επόμενη που θέλω να σου κάνω, γιατί όπως πολύ ξέρεις, πολύ καλά ξέρεις, στον πολύ κόσμο η επιτομή της διαπλοκής είναι η σχέση των ιδιωτικών επιχειρηματιών με τα ιδιωτικά κανάλια, τα οποία σιγοντάρουν την κυβέρνηση και τα μνημόνια, ενώ δεν έχουν πληρώσει ούτε 1 ευρώ τις δεκαετίες με τις οποίες χρησιμοποιούν κρατικές συχνότητες. Και τώρα από ό,τι μάθαμε, και το οποίο έχει προκαλέσει πραγματικά αγανάκτηση στον κόσμο, όπως και αυτά που έλεγες προηγουμένως, αλλά και αυτό, ότι τους νομιμοποιήσανε χωρίς να τους ζητήσουν πάλι ούτε 1 ευρώ. Τι συμβαίνει εδώ πέρα?
Καταρχάς δεν τους έχουν ακόμη νομιμοποιήσει και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, ναι, είναι εναποπείρα ακόμα το αδίκημα. Από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην περάσει αυτή η ρύθμιση. Είναι μια ρύθμιση που περιέχεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Θα μας πει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πώς εμπίπτει. Ναι, μπράβο, μπήκε και στην άσχετη διάταξη. Στην αρμοδιότητά του, φαντάζομαι, αυτό το νομοσχέδιο. Όμως να πούμε το εξής. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η κυβέρνηση και αυτή και οι προηγούμενοι έχουν αφήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να δρά εκτός συνταγματικού πλαισίου, διότι όπως ξέρεις έχουν λήξει οι θητείες των περισσότερων μελών και ανανεώνονται και παρατείνονται με τρόπο που τελικά καθιστά άκυρες τις κυρώσεις που επιβάλλει το όργανο αυτό. Βγήκε προχτές η σχετική απόφαση, πολλωστή, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα πρέπει να απαντήσουν επίσης τι συνεννοήσεις κάνουν για το ψηφιακό σήμα, που είναι ένα τεράστιο αντικείμενο και αυτό προσπαθούν τώρα να χορηγήσουν προνομιακά στους χρήστες των δημοσίων συχνοτήτων. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι οι ραδιοσυχνότητες, οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και το ψηφιακό σήμα αποτελούν δημόσιο αγαθό, πρέπει να καταβάλλεται αντίτιμο για τη χρήση του αγαθού αυτού, δεν μπορεί κάποιοι να το χρησιμοποιούν, να πλουτίζουν και να μην καταβάλουν το παραμικρό. Σου θυμίζω ότι ακόμη και στο μνημόνιο, και δεν το λέω προς υπεράσπιση του μνημονίου, αλλά ακόμη και στο μνημόνιο υπήρχε εγγραφή για ίσπραξη πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Και να πούμε και κάτι άλλο που αφορά τον κάθε πολίτη. Πριν από 1,5 χρόνο υποχρεώθηκε και ο τελευταίος πολίτης που ήθελε να χρησιμοποιεί το... να έχει τηλεόραση, να βλέπει δηλαδή τους τηλεοπτικούς σταθμούς, υποχρεώθηκε είτε να αγοράσει καινούρια τηλεόραση, είτε να αγοράσει αυτόν τον αποκωδικοποιητή και να καταβάλει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, 40-50 ευρώ, τον αποκωδικοποιητή για να λαμβάνει το ψηφιακό σήμα της DJ. Είναι ιδιωτικό μονοπόλιο. Που είναι η σύμπραξη των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, από την οποία έχει αποκλειστεί η ΕΡΤ, η οποία καρατομήθηκε κιόλας με την πολύ δημοκρατική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, την χουντική κοπής πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία εκπνέει μεθαύριο στις 18 του μήνα και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα συνεχιστεί η παράνομη δράση της κυβέρνησης. Όμως να πούμε αυτό. Ήρθε ο συνήγορος του πολίτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ξέρεις τι είπε? Δεν υπήρχε λόγος να κοπεί το αναλογικό σήμα, διότι δεν έλυγε η προθεσμία, ούτε νομιμοποιείτο αυτή η ενέργεια να κοπούν οι αναμεταδόσεις σε αναλογικό σήμα το καλοκαίρι του 12, που σημαίνει ότι εδώ έχουμε μία κυβέρνηση η οποία συμπράττει και επιτρέπει μία διαρκή περιστολή των δικαιωμάτων των πολιτών, επιβαρύνει τους απλούς πολίτες με ποσά που δεν μπορούν να καταβάλουν και ωφελεί εκείνους οι οποίοι είναι οφειλέτες της υπό κανονικές συνθήκες. Τελευταία ερώτηση για το μείζον θέμα της διαφθοράς. Ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της διαπλοκής και της διαφθοράς? Δηλαδή ποιες είναι οι νομοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες που κατά τη γνώμη σας πρέπει να πάρθουν σε αυτό το μείζον θέμα? Πολύ μεγάλο θέμα. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο καταρχήν της αντιμετώπισης των κυβερνητικών προσώπων που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. Ακριβώς. Μιλάω για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών που πρέπει να σταματήσει πια να λειτουργεί ως μέσο ατιμωρησίας εμπλεκομένων κυβερνητικών προσώπων σε οικονομικά κυρίως αδικήματα, αλλά και σε αδικήματα σε βάρος της χώρας. Πρέπει να πάψει ομοίως, και εδώ θα αναφερθώ πάλι
στον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή, πρέπει να πάψει αυτή η πρακτική με την οποία έρχονται από τη δικαιοσύνη υποθέσεις μίζωνες διαφθοράς και διαπλοκής που αφορούν κυβερνητικά πρόσωπα και δεν εξετάζονται από κανέναν και μάλιστα δεν δίνονται και αντίγραφα στους βουλευτές που τα ζητούν για να μπορέσουν να προτείνουν την πρόοδο των ερευνών, σε επίπεδο μιας μεγάλης, μιας σημαντικής πλευράς της διαφθοράς που είναι η ενθαρρυνόμενη μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγή και το ενθαρρυνόμενο μεγάλης κλίμακας οικονομικό έγκλημα σε βάρος του δημοσίου, θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστική ενίσχυση των αρχών εκείνων που είναι οι αρμόδιες και φυσικά με θεσμική πλαισίωση. Δεν μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αρχή, η υπεύθυνη, η αρμόδια για τις δημόσιες συμβάσεις χωρίς στελέχη και να μιλήσουμε και για το ΣΔΟΕ. Εμείς έχουμε κάνει μία πολύ συγκεκριμένη και στοιχειοθετημένη πρόταση όταν καταθέσαμε την γνώμη μας για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θοδωρής ο Δρίτσας, ο Σταύρος ο Κοντονής και εγώ που συμμετείχαμε στην Επιτροπή, καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο και ζητήσαμε την σύσταση ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής, η οποία θα είναι αρμόδια, με αυξημένη μάλιστα αρμοδιότητα, για τον έλεγχο της πορείας και των ενεργειών πάταξης της μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής και ανάκτησης των διαφυγών των φόρων. Ζητήσαμε να χαρτογραφηθούν τα αρμόδια όργανα που έχουν επιφορτιστεί για την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της οικονομικής εγκληματικότητας και να θεσπιστεί αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου της δράσης τους. Και επίσης ζητήσαμε να θεσπιστούν αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τον διορισμό προσώπων στη θέση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, ώστε να αποφεύγεται αυτός ο έλεγχος που υπάρχει και στην ΕΕΠ και παντού αλλού δυστυχώς, αυτός ο στραγγαλισμός ή ο εναγκαλισμός με την εκτελεστική εξουσία. Όταν άγγελε στην διοίκηση των δημοσίων οργανισμών, των δημοσίων επιχειρήσεων, των ανεξάρτητων αρχών ή των ιονί ανεξάρτητων αρχών, των τραπεζών, τοποθετούνται παραδοσιακά οι σύμβουλοι, οι κολλητοί, οι επιτετραμένοι και οι συνομιλητές κυβερνητικών προσώπων και κομματικών στελεχών, είναι βέβαιον ότι δικαίως δεχόμαστε πολλαπλές επικρίσεις, επιτιμήσεις και καταδίκες για μη πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ζωή, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που είχες την καλοσύνη να μας δώσεις. Άγγελε, ευχαριστώ πολύ και εσένα και τη δημοσιογραφική ομάδα του Left.